Θα καλημερίσω εδώ στη συχνότητα του 984 μία κυρία, την Ελένη Βατσινά, η οποία θα είναι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ. Κυρία Βατσινά, καλημέρα σας από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουργεράκη, πολύ καλά, ευχαριστώ. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Α, βέβαια, χρόνια πολλά, αληθώς ο Κύριος. Ουσιαστικά τέλειωσε η πλάκα. Πάμε τώρα στα σοβαρά, προεκλογική περίοδος από Δευτέρα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε αύριο την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι και το σωστό, έτσι όπως γίνεται στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θυροκόλληση στη Βουλή. Και πάμε λέγοντας, από Δευτέρα είναι διαφορετικό το Μούντα για όλους μας, κυρίως για εσάς που διεκδικείτε και, και την ψήφο μας. Θέλω έτσι να σας ρωτήσω, ποια είναι η λογική που σας οδήγησε στην απόφαση? Είσαστε νέος άνθρωπος να ασχοληθείτε με την πολιτική. Βλέπω την πολιτική ως συνέχεια της καθημερινότητάς μας, θα έλεγα. Κάθε πολίτης είναι ή οφείλει να είναι πολιτικών, να αντιμετωπίζει με κριτική σκέψη όσα βλέπει και βιώνει. Όμως το αμέσως επόμενο βήμα, που για μένα ήρθε απολύτως φυσικά, σαν μια προσωπική ανάγκη αν θέλετε, ήταν να ασχοληθώ με τα κοινά, διεκδικώντας και ζητώντας από τους συμπολίτες μου με την ψήφο τους να μου δώσουν την ισχυρή φωνή, να τους εκπροσωπήσω στο κοινοβούλιο, στο σπίτι της Δημοκρατίας, όπου λαμβάνονται οι κρισιμότερες αποφάσεις για τη ζωή όλων μας. Όντως είμαι ένας άνθρωπος νέος, ωστόσο έχω ήδη επαγγελματική πορεία. Μετά τις σπουδές μου, κυρία Δουγεράκη, άρχισα να εργάζομαι. Επομένως, αν μου επιτρέπετε, αυτό που λένε κολλάω ένσημα, για μένα ήταν και είναι η κανονικότητά μου. Λόγω της δουλειάς μου έχω επαφή με κόσμο, συνομιλώ μαζί τους και κυρίως ακούω όσα απασχολούν την κοινωνία. Με κάποιο τρόπο θεωρώ ότι όποιος έχει τη δυνατότητα να ισχυροποιήσει τη φωνή των πολιτών οφείλει να βγει μπροστά και να διεκδικήσει την εμπιστοσύνη τους. Ξέρετε κάτι, είπατε η πολιτική, και το είπατε πολύ καλά, ότι η πολιτική είναι συνέχεια της καθημερινότητας. Και δεν αναφέρεστε σε εκείνη την καθημερινότητα που έχει να κάνει με το θα σηκωθώ, το πρωινό μου, τον καφέ μου κλπ, αλλά με την καθημερινότητα εκείνου ο οποίος έτσι ακριβώς αγωνίζεται για να βιοποριστεί, αγωνίζεται για να καταφέρει να ζήσει και ο ίδιος και τα δικά του τα παιδιά. Άρα λοιπόν σας ρωτώ, από τη στιγμή που έτσι το συνδέεται, κατά τη δική σας την εκτίμηση, ιεραρχικά αν θέλετε, για εσάς ποια είναι τα βασικά προβλήματα της καθημερινότητας, της κοινωνίας, ποιες είναι οι σκέψεις και οι προτάσεις σας για την επίλυσή τους? Μπορεί να είναι η απάντηση μέσα από το πρόγραμμα του πολιτικού φορέα που κατεβαίνετε στις εκλογές, μπορεί ωστόσο η απάντηση να είναι και μέσα από αυτά τα οποία εσείς βλέπετε ως καθημερινότητα, γιατί οι επαφές σας είναι καθημερινές και με τον κόσμο. Ακριβώς, κυρία Δουμιεράκη, και θα έλεγα η κοινωνία, ιδίως στους τελευταίους μήνες, στενάζει υπό το βάρος του κόστου διαβίωσης. Οι τιμές στα βασικά προϊόντα έχουν αυξηθεί, ενώ την ίδια στιγμή βλέπουμε τα εισοδήματα να μην ακολουθούν ανάλογη πορεία. Με ένα βασικό μισθό που όλοι ξέρουμε αυξήθηκε στα 780 ευρώ. Την ώρα που το ενίκιο για ένα, ας πούμε, τριάρι διαμέρισμα φτάνει τα 500-600 ευρώ. Τι να πούμε για το κόστος στα σούπερ μάρκετ, το ηλεκτρικό ρεύμα, τα καύσιμα, τα ξέρετε, τα ξέρω, τα ζούμε όλοι μας. Και είναι προφανές ότι ούτε τα fuel pass, ούτε τα market pass, ούτε οτιδήποτε άλλο βρουν να ονομάσουν σε pass, ανακουφίζουν το πρόβλημα. Το νούμερο ένα πρόβλημα λοιπόν είναι το οικονομικό, και πέραν της διαχείρισης του κρατικού ταμείου που είναι μείζον για κάθε χώρα, είναι σίγουρα μια αληθινή πρόκληση για κάθε κυβέρνηση. Το μεγάλο ερώτημα όμως είναι ποια είναι η προτεραιότητα με βάση την οποία δομείται η όποια οικονομική πολιτική. Και θα πω ότι η προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ και η βασική προσωπική μου αξία είναι η αξιοπρέπεια για κάθε άνθρωπο. Η πολιτεία πρέπει να αποκτήσει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Αντί να λειτουργούμε, επιτρέψτε μου, χάπια απέναντι στην ασθένεια, δηλαδή με αυτά τα ισχνά επιδόματα, θα πρέπει να ξεκινήσουν δημιουργώντας συνθήκες για την ανάπτυξη του επιχειρήν, να στηρίξουν εκείνους που καινοτομούν και κάνουν το βήμα να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους, να επιδοτήσουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και να διαμορφώσουν ένα ισχυρό ελεκτικό μηχανισμό που θα μπορούν να πατάξουν κάθε εργοδοτική ασυδοσία. Ο εργαζόμενος, κ. Δουγεράκη, πρέπει να αμείβεται για την εργασία του επαρκώς, ώστε να αισθάνεται ότι τον υπολογίζουν.
ότι είναι σημαντικός και η προσπάθεια τον γνωρίζετε. Είναι αδιανόητο ένας άνθρωπος να πρέπει να κάνει δύο δουλειές, πολλές φορές και τρεις, το ξέρουμε όλοι μας, για να καταφέρει να τα βγάλει πέρα. Η αξιοπρέπεια για κάθε εργαζόμενο, αλλά και για κάθε πολίτη, είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα που όμως πρέπει να κατακτηθεί, αν θέλουμε πάντα να μιλάμε για μια κοινωνία που ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους, τους επενδύει και μπορεί να υπολογίζει σε αυτούς. Αξιοπρέπεια διαβίωσης και μισθών με θέσεις εργασίας, άρα και με επενδυτικά προγράμματα και αξιοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων, έτσι ώστε, κυρία Βατσινά, μιας και είστε μέσα από το χώρο της επιχειρηματικότητας και γνωρίζετε καλά τι σημαίνει η επιχειρηματικότητα και τι σημαίνει η επιχειρήν και ξέρετε ποια είναι η ανάγκη, οι ανάγκες που παρουσιάζονται ανά πάσα στιγμή στον καθένα από εμάς, να υπάρχει, αν θέλετε, εκείνο το σημείο που θα είναι το κομβικό ώστε να μην περνάμε στην απέναντι πλευρά. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό είναι το βασικό. Νομίζω για την δική μας την αξιοπρέπεια, έτσι όπως το λέτε. Να σας πω όμως. Πρέπει πραγματικά να σταθούμε στην αξιοπρέπεια για κάθε άνθρωπο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα, πιστεύω, όχι μόνο για μένα αλλά και για το ΠΑΣΟΚ. Ναι, αλλά ξέρετε, οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές στον τομέα της οικονομίας, είναι πάρα πολλές στον τομέα της κοινωνίας, όπως είπατε πριν από λίγο και για την επιβίωση και για την πρόοδο, αλλά είναι και των δύο, έτσι. Ως νέος άνθρωπος και εντός της επιχειρηματικότητας του επιχειρήν, αυτό το αύριο, έτσι όπως το περιγράψατε, είναι εφικτό να γίνει βάση του προγράμματος το οποίο έρχεστε και πρεσβεύεται από την πλευρά των του ΠΑΣΟΚ, διότι να σας πω από την άλλη, είναι η ανεργία, είναι η εργασία, είναι η μικρομεσαίοι, είναι η φορολογία, είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι η μισθή, είναι η φορολογία, δηλαδή πάμε σε ένα μεγάλο κύκλο, σε μια μεγάλη γκάμα, είναι η ίδια η καθημερινότητα. Γι' αυτό ακριβώς το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για μένα προσωπικά, όπως είπα και νωρίτερα, είναι αδιαπραγμάτευτο ότι η κινητήρια δύναμη της οικονομίας αλλά και της κοινωνικής ευημερίας είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο. Ο κόσμος, κυρία Δουργεράκη, της εργασίας είναι εκείνος που κινεί τα γρανάζια και το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Γι' αυτό και πρέπει να επενδύσουμε εκεί, σε θέσεις εργασίας, στην εκπαίδευση των εργαζομένων μας αλλά και στη διαμόρφωση συνδικών και ευκαιριών. Αν η χώρα μας δεν αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την επαγγελματική εξέλιξη ενός νέου ανθρώπου, σίγουρα δεν θα καταφέρουμε να τον κρατήσουμε στη χώρα. Θα ψάξει τη τύχη του στο εξωτερικό, που ήδη κάνει. Αν όμως μείνει στην Ελλάδα και εργαστεί, αναμείβεται με μισθοπίνα ότι έχουμε χάσει το στοίχημα της αξιοπρέπειας που μιλούσαμε και πριν λίγο, που για εμάς είναι πρώτο και κύριο. Σωστά το λέτε. Είναι λοιπόν πρωταρχικό μέλημα να διαμορφώσουμε συνθήκες τέτοιες, ώστε οι νέοι να ζήσουν στη χώρα μας και να ζήσουν καλύτερα από, όπως λένε οι γονείς μου, να ζήσουν καλύτερα από εμάς, να ζήσετε παιδί μου καλύτερα από εμάς. Οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί, αυτό το έχω ξαναπεί, και ό,τι και αν λένε τα στατιστικά για την ανεργία, η πραγματικότητα βρίσκεται σε κάθε σπίτι της μεσαίας τάξης στην Ελλάδα. Τώρα, ως προς το φορολογικό σύστημα που με ρωτήσατε, στην καρδιά της πολιτικής μας, της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται η δίκη κατανομή των φορολογικών βαρών. Η Ελλάδα εξακολουθεί άλλωστε να έχει ένα από τα πιο αναποτελεσματικά και ταυτόχρονα επιβαρυντικά φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εστιάζοντας μάλιστα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που μια τέτοια επιχείρηση έχει και η οικογένειά μου, γιατί κυρίως τέτοιες έχουμε στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει μεταξύ άλλων φορολογικά και οικονομικά κίνητρα ειδικές γραμμές χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και σε ένα σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Όμως, η δική μου έρευνα πρέπει να υπάρξει και για δύο τομείς που αποτελούν την ατμομηχανή της οικονομίας της χώρας μας. Τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό, φυσικά. Που η στήριξη του πρωτογενού τομέα θα σηματοδοτήσει την ανάπτυξη, την αναπτυξιακή συγγνώμη, προοπτική της χώρας μας, με το βλέμμα στην Ευρώπη και τον κόσμο, αλλά έχοντας ως προτεραιότητα τους ανθρώπους της υπαίθρου. Από την άλλη, ο τουρισμός, το εθνικό μας προϊόν, αν θέλετε να το πούμε έτσι, κατά μία έννοια, πρέπει να αποκτήσει στρατηγική. Να ξέρουμε πού οδεύουμε και πού στοχεύουμε. Και όχι την τύχη που σας έχω πολλές φορές ακούσει να λέτε, εναποθέτοντας ελπίδες στον ήλιο και στη θάλασσα, αλλά με ένα στρατηγικό σχεδιασμό.
αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός που μας λείπει από όλες τις εκφάσεις του πολιτικού τομέα της ζωής μας, και αυτός είναι που δημιουργεί με την έλλειψή του όλα εκείνα τα μεγάλα προβλήματα, γιατί αν είχαμε τη στοχοπροσήλωση, όπως λέει σωστά ο κόσμος, εάν το θέλουμε και το μπορούμε, το είχαμε κάνει μία έννοια, νομίζω το θέλουμε πολιτικά κλπ, νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αυτό τουλάχιστον λέει ο κόσμος, και λέει και ένας φίλος ο οποίος σας καλημερίζει ακούγοντάς σας εδώ στον 984, ότι μέσα σε όλα αυτά που λέτε να προσθέσετε και κάτι άλλο, κυρία Βατσινά, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι η έλλειψη πηξίδας. Δεν έχουμε, λέει, έστω ένα αφήγημα τι θέλουμε να κάνουμε. Σαφώς τα οικονομικά μας απασχολούν όλους και πολλές φορές δεν αφήνουν περιθώριο για δεύτερες σκέψεις, όμως φαίνεται ότι εμείς χάνουμε και την ταυτότητά μας, χάνουμε το βηματισμό μας, χάνουμε την ιστορία. Νομίζει, όπως το περιγράφει ο ακροατής ή η ακροάτρια, ότι αν τα ξαναβρούμε όλα αυτά, μπορούμε να τα φτιάξουμε όλα και να προχωρήσουμε με αυτό που είπατε, γιατί πάνω σε αυτό στηρίχτηκε, ότι η αξιοπρέπεια της διαβίωσης είναι εκείνο που πρέπει να έρθει σε πρώτο πλάνο. Αυτό που είπατε στην αρχή, ότι η πολιτική είναι η συνέχεια της καθημερινότητας, όταν σας ρώτησα για ποιο λόγο θέλετε να ασχοληθείτε με την πολιτική. Κατά την άποψή σας, ποια έλλειψη ή αδυναμία σε έργα υποδομής, ή θα τολμούσα να το διατηρήσω, να το πω διαφορετικά και να το ρωτήσω διαφορετικά, τι σας πονάει από αυτά τα οποία λείπουν σε υποδομές από την Κρήτη, και γιατί σας πονάει, βέβαια? Πιστεύω όχι μόνο εμένα. Αυτό θα απαντήσω και θα πω. Δεν νομίζω ότι πονάει μόνο εμένα, και θα μπορούσα να πω τον ΒΟΑΚ ή να το θέσω γενικότερα ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο. Κοιτάξτε, κυρία Δουλειάκη, η κίνδυνη είναι καθημερινή και η Κρήτη, δυστυχώς, το ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα από όλους μας, θρυνεί ήδη ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που έχουν χαθεί στην άσφαλτο. Όμως δεν είναι μόνο αυτό, σίγουρα. Μπορεί ο ΒΟΚ να μονοπολεί το ενδιαφέρον και να είναι πρώτο στην ατζέντα, αλλά δεν είναι το μοναδικό ανοιχτό ζήτημα. Η Κρήτη του τουρισμού. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αποτελεί και ατμομηχανία της οικονομίας του νησιού. Θα έπρεπε να πρωτοπορεί στην εκπαίδευση των ανθρώπων που εργάζονται στον τουρισμό, εκείνων που υποδέχονται τους επισκέπτες μας και φροντίζουν να αποκομίσουν τις καλύτερες εντυπώσεις από το νησί μας. Μα τι λέτε, εδώ ούτε σχολές δεν έχουμε. Και αυτές που χαλάσανε με το σεισμό στο Ερκαλοχώρι δεν τα έχουμε φτιάξει ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι θα έπρεπε να διαθέτει ένα σύγχρονο πλέγμα εκπαιδευτικών δομών, μέσω των οποίων οι άνθρωποι του τουρισμού θα μπορούσαν να μετεκπαιδεύονται, να ενημερώνονται για τα διαστήματα μετατόπιση του τουριστικού ενδιαφέροντος, ακόμα και να εξειδικεύονται σε διάφορες μορφές τουρισμού, που το νησί μας μπορεί να υποστηρίξει και να αναπτύξει. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μπορούμε να μιλάμε για θρησκευτικό τουρισμό, για αθλητικό, για τους φυσιολάτρες που προσελκύονται από την κρητική φύση. Και κακά τα ψέματα, κυρία Δουλγεράκη, η θάλασσα και ο ήλιος είναι το ατού μας. Αλλά τα ίδια έχουν, και αυτό σας έχω ακούσει πολλές φορές να λέτε, οι γειτονικές μας χώρες. Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε αλλού, και σε αυτό χρειάζεται να είναι συνεργάτες και οι σύμμαχοι άνθρωποι που εργάζονται στον τουρισμό. Γι' αυτό πρέπει να επενδύσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς από την διαρκή επανακατάρτισή τους. Θα σας πω λίγο παρακάτω με μία άλλη ερώτηση, και με το χρόνο βέβαια πάντα να πιέζει. Έβλεπα στην χθεσινή ημέρα ότι ετοιμάζεται για την ερχόμενη εβδομάδα μία ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την κακοποίηση ηλικιωμένων, προκλήσεις και αντιμετώπιση από το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, πάντα στα πλαίσια αυτής της πραγματικά μάστιγας που λέγεται ενδοοικογενειακή βία, και έχει πάρει δεν ξέρω τι το μυαλό μας και φερόμαστε έτσι. Ακούω τους ειδικούς να λένε, άκουγα την κυρία Μακρύ πρόσφατα να λέει, από Τένια Μακρύ από τα Χανιά, η βία διδάσκεται από τους γονείς στα παιδιά. Ποιες είναι οι σκέψεις σας και οι δικές σας οι προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου
αυτού, με την πολιτεία από την άλλη πλευρά να προσφέρει, όπως λένε πολλοί, τα λιγότερα, είτε στις δομές είτε στις υπηρεσίες, για να μπορέσει να βοηθήσει να ανταποκριθεί σε αυτά τα αυξανόμενα κρούσματα στην καθημερινότητά μας. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τους νέους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική, ποιες είναι οι δικές τους σκέψεις. Είναι αλήθεια, κύριε Ζηλιαράκη, ότι ως τώρα δεν έχει επιτευχθεί η καταπολέμηση της βίας. Αντιθέτως, τα περιστατικά καταγράφουν ραγδαία αύξηση. Mm-hmm. Ενώ η μία γυναικοκτονία διαδέχεται την άλλη, σωστά. Γι' αυτό η δική μου άποψη είναι ότι η γυναικοκτονία επιβάλλεται να κατοχυρωθεί νομικά. Δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για ανθρωποκτονίες, καθώς υπάρχει ειδική συνθήκη της δολοφονίας των γυναικών, επειδή είναι γυναίκες. Μάλιστα, θα έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ επιστρατεύει και τις νέες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Προτείνει κάποια ειδικά προγράμματα σχεδιασμένα, βασικά κάποια παιχνίδια για την ενίσχυση των αντιστάσεων των νέων στη βία κάθε μορφής, και προτείνει να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικό υλικό σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Όμως, όπως είπατε, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το ρόλο της οικογένειας. Τα στατιστικά δείχνουν ότι πολλές φορές, αν όχι τις περισσότερες, ένας δράστης ενδοκογενειακής βίας προέρχεται από ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Άρα η οικογένεια έχει τεράστια ευθύνη απέναντι στα παιδιά που μεγαλώνει, ώστε να αναθρέψει υπεύθυνους πολίτες με σεβασμό που θα καταφέρουν να αφήσουν πίσω τους αναχρονιστικές νοοτροπίες. Η πανδημία, θα έλεγα, και η καραντίνα επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά, γιατί η βία, θα έλεγα, ότι πήγε και στα σχολεία σε μορφή bullying μεταξύ μαθητών και φίλων. Οι οικογένειες κλείστηκαν στα σπίτια τους και εκεί γίνονταν όλα, καταλαβαίνετε, ο ύπνος, το παιχνίδι, το φαγητό, η γυμναστική, όλα αυτά γινόντουσαν στο σπίτι. Οπότε οι γονείς κλείστηκαν να αναπληρώσουν το σχολείο, πολύ να ήταν προετοιμασμένοι. Είμαι η τελευταία, βέβαια, που θα κουνήσω εγώ το δάχτυλο στους γονείς. Δεν είμαι μητέρα, κυρία Δουβιαράκη, όμως είμαι θεία και βλέπω από κοντά πόσο δύσκολες είναι οι ισορροπίες και τα όρια στα παιδιά και στους εφήβους. Θα ήταν σίγουρα βοηθητικό αν στη διάθεση των μαθητών υπήρχαν ειδικοί σύμβολοι. Σκέφτομαι όμως επίσης ότι κλειδί είναι η ίδια η στάση των ενηλίκων. Μια και είναι κοινώς αποδεκτό ότι τα παιδιά μιμούνται, ας γίνουν οι γονείς τα καλύτερα πρότυπα λοιπόν για τα παιδιά τους, για να μπορούμε να ποντάρουμε στην επόμενη γενιά. Αυτό είναι και το μυστικό. Ας γίνουμε εμείς εκείνοι που θα δώσουμε το παράδειγμα με τη συμπεριφορά μας, γιατί αυτά απλά ρουφάνε, μυνιαλός φουγγάρι, όπως έλεγε η γιαγιά μου για εμάς όταν μεγαλώναμε, και μέσα από τις δικές της τις πράξεις, έτσι θα το μεταφράσω, καταφέραμε να εξελιχθούμε όπως εξελιχθήκαμε, είτε με τα θετικά μας είτε με τα αρνητικά μας, επειδή είμαστε τα παπαγαλάκια, είμαστε τα παπαγαλάκια για τα παιδιά μας. Αυτό. Σωστά, κύριε Βιέντε. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ που μας δώσατε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε περισσότερα πράγματα για εσάς μέσα από τις δικές σας τις θέσεις, κύριε Βατσινά. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Βιέντε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας. Επίσης. Καλημέρα.